Αγαπητοί τηλεθέτε, καλησπέρα σα. Ο καιρό κρατάει ακόμη. Το φθινόπορο φέτο είναι γλυκό. Με υψηλέ για την εποχή θερμοκρασίες Βοηθάει όμω και στι αγροτικέ εργασίε και κυρίω βοηθάει όλου γιατί καταναλώνουμε ακόμα όχι πετρέλαιο θέρμανση. Τώρα από εκεί και μετά σίγουρα όμω υπάρχει πολλή δουλειά στον κάμπο. Και αυτό τουλάχιστον γίνεται και από του καλλιεργητέ ροδιού ή καλλιεργητέ ροδιά και λωτών. Σήμερα βρισκόμαστε στο Φωτολίβος, στο κτήμα το Ρόδινο, όπου κοντά μα έχουμε τον Χρήστο τον Κόντια και θα κουβεντιάσουμε, μιας και ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό από τις αρχές του Οκτώβρη η συγκομιδή των Ροδιών, τι γίνεται λοιπόν αυτή την εποχή στο κτήμα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σα ευχαριστώ πάλι που θα για άλλη μια φορά δείχνετε τα τεκτενόμενα στον κάμπο. Όπως προηγουμένω είπατε, οι δουλειέ δεν σταματάνε στον κάμπο. Είμαστε σε full season μαζί με βαμβάκια. Ε, σχεδόν τα καλαμπόκια να μιλήσω και για τα άλλα λίγο έχουν τελειώσει. Ε, αυτό που μα έχει μείνει το δεύτερο χέρι στα βαμβάκια και μετά θα ξεκινήσουμε αν μα επιτρέψει ο καιρό με καμιά βροχούλα τι πορέ στα συστήρα. Αλλά από ό,τι βλέπετε, επειδή ξεκίνησαν και οι δαντρόδε καλλιέργειε στο Φωτολίβο και σε άλλε περιοχέ τη δράμα, ε, η κύρια μα καλλιέργεια. Γύρω στα 800 στρέμματα στην περιοχή με ρόδια, η οποία έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτά που μείναν, αυτά μαζεύουμε. Mm -hmm. Τώρα, είπατε μεγάλη ζημιά και απέναντί μου. Βλέπω ότι έχετε κάνει τις σχετικέ προμήθειε για ξύλα τον χειμώνα. Και μάλιστα είναι αρκετέ. Εκείνο που με προβληματίζει λίγο ω προ την ποιότητα των ξύλων αυτών, είναι ότι έχουν συγκεκριμένο μέγεθο. Δεν είναι μεγάλα. Που σημαίνει ότι δεν είναι δασική ξυλία. Τι ξυλία είναι αυτή, Λοιπόν, αυτό το είπατε είναι τα ξύλα που έχουν παγώσει από τον προηγούμενο χειμώνα, είναι οι ροδιά που έχουν παγώσει από τον προηγούμενο χειμώνα, τι οποίε έχουμε κόψει και προσπαθούμε να επαναφέρουμε το κλίμα. Όσο μπορούμε να το επαναφέρουμε. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Φαίνεται ήδη από, τους, από τον όγκο α, των ξύλων που έχετε μαζέψει. Όλα αυτά δηλαδή είναι οι παγωμένε ροδιέ. Ναι. Ε, η ζημιά, όπω πήγα να πω προηγουμένω, υπερβαίνει σε πολλέ περιπτώσει το 50-60%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είμαστε σε συνονόηση βέβαια εδώ και μήνες με το ΕΛΓΑ. Ε, έχει περάσει στα ψέα η ζημία που έχει γίνει στο νομοδράμα μας, γιατί έχουμε υπερβεί ε, το 30% της ζημιάς. Αλλιώς δεν μπορεί να περάσει στα ψέα. Βέβαια δεν λέγονται ψέα τώρα, λέγονται κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ΚΟΕ, και περιμένουμε να δούμε από τις αρχές του 2018, γιατί αυτές οι οικονομίες πολύ απλά δεν μπορούν να στηριχτούν. Ούτε τα κοστολόγια μας μπορούμε να βγάλουμε φέτος, τα κτήματα δεν είναι βιώσιμα, περιμένουμε αυτό από το ΕΛΓΑ και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Να σας ρωτήσω, Όλα αυτά βεβαίω καύσιμη ύλη είναι, αλλά οι απώλειε όπω είπατε και εσεί είναι πολύ σημαντικέ και φαντάζομαι δεν αφορά μόνο εσά ή ένα-δύο άτομα, αφορά το σύνολο τη καλλιέργεια τη ροδιά, γιατί είχαμε έναν χειμώνα πολύ δύσκολο με πολλέ θερμοκρασίε, έτσι δεν είναι. Ε, μέχρι η ενα δυο ατομα αφορα το συνολο τη καλλιεργεια τη ρωτιά, γιατι ειχαμε εναν χειμωνα πολυ δυσκολο με πολλε θερμοκρασιε ετσι δεν ειναι μεχρι η μετρολογικη σταθμη που ψάχνει λίγα πριν να βγει για αποζημιώσει και για να κάνει αυτοψίε, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να, να κάνει μετρήσει. Ε, εδώ είχαμε και δύο-τρει μέρε μείον 18 στην περιοχή μας. Οπότε η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και περιμένουμε. Mm -hmm. Είμαστε σε αναμονή, γίνονται οι φάκελοι έχουμε κάνει τις δηλώσεις μας, ε, περιμένουμε τη στήριξη από το κράτος για να δούμε mm -hmm. πώς μπορούμε να συνεχίσουμε και αν μπορούμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Ευχή έργων να, οι αποζημιώσεις να είναι σωστές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Mm -hmm. Για να δούμε τώρα με αυτέ που έμειναν, τι ροδιέ στο κτήμα. Ναι. Τι γίνεται, Είναι η περίοδο τη συγκομιδή. Ήδη τα πρώτα χέρια συλλέγονται τώρα, αν και, ξεκι... και ξεκινήσατε να πω έτσι. Ε, Αρχέ οκτώβριου, εκεί πριού. γύρω. Ναι. Ε, Στην Βόρεια Ελλάδα, ω συνήθω είμαστε 10 με 15 μέρε πίσω από την Νότια Ελλάδα στη συγκομιδή σχεδόν όλων των καρπών. Ένα παραπάνω τη ροδιά και του λοτού, γιατί έχουμε και Λωτού, αλλά θα μιλήσουμε μετά αν θέλετε για αυτού. Ε, ήδη έχουν ανεβάσει ζάχαρη ρουδιέ, ε, τα ρόδια. Μπορούμε να του κόψουμε. Πάνε για χυμό τα περισσότερα, γιατί αλφα καρπό πολύ δύσκολα να βρει στο κτήμα. Λόγω τη παγωνιά και, τα... και ο καρπό που έμεινε πάνω στα δέντρα δεν είναι καλό. Mm -hmm. Δεν είναι ποιοτικά καλό. Ε, Εξωτερικά, μέσα ο καρπό είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κάνει εξαιρετικό χυμό. Αλλά γύρω-γύρω η φλούδα του είναι παγωμένη, είναι mm -hmm. τυρανισμένη, είναι ταλαιπωρημένη, είναι κακοποιημένη. Mm -hmm. Να σα ρωτήσω επίση, για αυτό που είπατε για τα ανεβασμένα ζάχαρα, αυτό οφείλεται κυρίω στο ότι κρατάνε οι θερμοκρασίε. Έχουμε γλυκό φθινόπωρο το γλυκό φθηνόπορο βοηθάει πάρα πολύ στη συγκομιδή. Ε, τα ζάχαρα θα ανέβαιναν ούτω ή άλλω όταν φτάνει αυτή η ημερομηνία. Mm -hmm. Είναι φυσιολογική η ορίμανση του καρπού και ανεβάζει ζάχαρα, άσχετα πώ είναι η επιδερμίδα απ' έξω του mm -hmm. καρπού. Τώρα το λέτε γιατί και κάποια από αυτά έχουν σκάσει, mm. αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πιο γλυκά. Έτσι έλεγαν οι παλαιότεροι. Ε, τώρα το θέμα του σκασίματο, βέβαια, παίζουν ρόλο από πολλοί παράμετροι. Είναι από την υγρασία, είναι από μη τα ποτίσματα, είναι από το ότι είναι τα δέντρα μα ταλαιπωρημένα από πέρσι, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά φέτο να σα πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα σκασίματα. Είναι λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Ίσως επειδή δεν έχουμε τι βροχέ του φθινοπόρου. Σωστά. Και αυτή την ώρα κάνετε τη συγκομιδή στο κτίμα, που σημαίνει ότι δουλεύει όλη η οικογένεια χρειάζεται και πρόσθετη βοήθεια από εργατικά χέρια και όχι μόνο και γίνεται στην κυριολεξία μια πυρετόδης προετοιμασία για τη συγκόμιση όλων των καρπών. Ε, ακριβώς έτσι γίνεται. Ε, όταν έχουμε συγκόμιση του καρπού μαζεύονται σε τελάρα το ξέρουν όλοι όσοι είναι αγρότες από εκεί και πέρα ε, οι καρποί που είναι σκισμένοι ή ανοιγμένοι Μεταφέρονται σε μπίν, σε μεγάλα τελάρα δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγο να πάνε για διαλογή γιατί φεύγουν όλοι κατευθείαν για χυμό. Ε, τα ρόδια που φεύγουν για χυμό, επειδή έχουμε την τύχη να έχουμε την ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου δίπλα μα, και όσοι είμαστε μέλη τη ομάδα, ε, δίνουμε τον καρπό μα εκεί. Έχουν κλεισμένε αγορέ. Το καλό τη ροδιά είναι αυτό, ότι, ε, του ροδιού, του καρπού, ότι ακόμα συνεχίζει και ανοίγει, ανοίγει αγορέ. Ε, υπάρχει ενδιαφέρον για το χυμό του. Κάνει πάρα πολύ καλό είναι αντιοξυδοτικό. Είναι 100 πράγματα που μπορούμε να πούμε. Δουλεύει πολύ τον τελευταίο καιρό σε πολλού κωδικού σε καλλιτικά που χρησιμοποιούν οι γυναίκε και οι άντρε. Δεν σα πω ότι συναγωνίζονται και οι άνδρε στην πεποίθηση της γυναίκες πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες τώρα. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Όχι, δεν είπε, το παρακάνουμε. Κακό. Ναι, δεν είπε κανείς ότι είναι κακό. Ναι, δεν είπε κανεί ότι είναι κακό. Απλώ έχει περισσότερη ζήτηση στην αγορά κάθε φυσικό προϊόν ναι. γιατί το τελευταίο μεγάλο διάστημα έχουμε ρίξει, να πω, το ενδιαφέρον μας κυρίως σε φυσικά φυτικά προϊόντα. Ακριβώ αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση εκτό από τον καρπό και στα υποπροϊόντα. Mm -hmm. Τα διαμερίσματα μέσα του ροδιού τα οποία έχουν ε, πάρα πολλέ τανίνε και βοηθούν τον οργανισμό. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε δείχνοντα. Εδώ τον καρπό που Βεβαίως. έχει ανοίξει και είναι εξαιρετικό όπω και εδώ. Σιγά σιγά και με προσοχή γιατί κάθε σπυρί είναι πολύτιμο. Δεν πειράζει, είναι το ο... κάθε σπυρί που θα πέσει κάτω θα το φάμε μετά, δεν θα μείνει ναι. τίποτα όρθιο. Για πείτε μου εδώ για τα διαμερίσματα που λέτε, αλλά και για το πόσο υγιή φαίνεται αυτό ο καρπό. Πρώτον. Φαίνεται γιατί είναι. Για λάδα του, έτσι. Λοιπόν, σχεδόν έχει 7 με 8 διαμερίσματα κάθε, ο κάθε καρπό ροδιού. Δηλαδή, λέμε, λέμε α... εδώ που χωρίζει από τι τανίνε από αυτήν την επιδερμίδα. Ναι. Αυτή. Ε, από εδώ και πέρα βλέπετε ότι είναι εξαιρετικό καρπό, πηγαίνει για χυμό. Ε, το συγκεκριμένο είναι και βιολογικό, οπότε καταλαβαίνετε κατευθύνεται σε μία άλλη αγορά βιολογικού ροδιού. Ε, με τον Ασό Παγιώθανασίο έχουμε 800 στρέμματα περίπου πιστοποιημένου βιολογικού. Οπότε μπορούμε να κατευθυνθούμε και προ αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. Οι τανίνε τώρα χρησιμοποιούνται, οι τανίνε βγάζει πάρα πολύ το διαμέρισμα εδώ μέσα, αυτό εδώ. Χρησιμοποιούνται σε. Ε... Κόσμε... Μπράβο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ε, και χρησιμοποιούνται και το εξωτερικό φλοιό και σαν καύσιμη ύλη. Και έχει και άλλε εφαρμογέ τι οποίε δεν μπορούμε να τι αναλύσουμε όλε mm -hmm. τώρα. Πάντω, πολλοί κόσμοι το αγοράζει όχι απλώ μόνο για να κάνει χυμό, αλλά για να το φαει σπυρί σπυρί ε, και βεβαίω να διακοσμήσει γλυκά, του τώρα του φθινοπόρου. όσοι όπως, μπορούν όπως ε, και έχουν τη και δυνατότητα. Όπω το χρησιμοποιούν και τελευταία, το βλέπω ότι δουλεύει πάρα πολύ σε, σε κουζίνε. Ε, δουλεύει σε σαλάτα. Στρέσινγκ σε σαλάτα κτλ. Ε, ε, αυτό είναι καλό για μα. Μακάρι να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα κτήματα, να έχουμε ένα προϊόν ανταγωνιστικό στην αγορά, ποιοτικό όπω βλέπετε, και ε, να έχουμε και μία εναλλακτική εκτό τη εκτατική καλλιέργεια. Mm -hmm. Οι εκτατικέ καλλιέργειε δεν μπορούμε να τι σταματήσουμε, αλλά ας μπορούμε να έχουμε και μία εναλλακτική. Mm -hmm. Χρησιμοποιείται πολύ όχι μόνο του ροδιού, όχι μόνο για να γίνει φάρμακο, όχι μόνο και στην κοσμετολογία, αλλά χρησιμοποιείται για να παραχθεί αξίδι για να παραχθεί ένα ειδικό προϊόν που μπαίνει σαν dressing πάνω στις σαλάτες και επίσης γίνονται μαρμελάδες, λικέρ ε, Και μαρμελάδα και λικέρ και καραμέλες και λουκούμια ε, και ε, διάφορα άλλα γλυκά με το χυμό του ροδιού. Ε, η, η πάστα του ροδιού που μένει μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές. Τέλος πάντων είναι ένα... Αξιοποιείται από την αρχή έως το έτσι. τέλος. 100% και τα ξερά τα δέντρα που μας μείνανε θα, θα τα κάνουμε καυσόξυλα. Τα καυσόξυλα θα μας μείνουν για φέτος από ό,τι φαίνεται, γιατί τα έξοδα μας δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει ιδιαίτερα για πολλούς λόγους, και για τους θεραπευτικούς λόγους, και γιατί θα έλεγε κανείς ότι προσφέρει πολλά θετικά στην υγιεινή διατροφή και μερικοί αγαπούν ιδιαίτερα τον χυμό του. Ε, ναι, γι' αυτό λέμε ότι όταν κάνει ένα τέτοιο προϊόν, η καλύτερη περίπτωση είναι η ομάδα παραγωγών, γιατί μπορεί να έχει τη μεταπίση Ο καθένα μόνο του δεν μπορεί να κάνει μεταπίση ε, Τα κοστολόγια είναι βαριά, δεν μπορεί να βγει σε αγορέ και ο καθένα πρέπει να έχει τη θέση του τελικά. Να γίνει σωστό καταμερισμό εργασία. Mm -hmm. Κάποιοι θα παράγουν. Όλοι μαζί, αφού μπορούν να μεταποιούν, να έχουν πολιτή, να, γι... να έχουν manager, να, γι... να έχουν management, να γίνει διαφήμιση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τα κάνει mm -hmm. ένα αγρότη μόνο του. Ενώ μια ομάδα παραγωγών που υπάρχει και χρηματοδότηση κρατική στην ομάδα παραγωγών, για να τα λέμε και αυτά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ανοιχθεί, yeah, να κάνει yeah. διαφήμιση κτλ. κτλ. Mm -hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm -hmm. Δεν μπορεί να έχουμε έναν καρπό να λέμε ότι είναι ο καλύτερο, αλλά να μην το ξέρει ο υπόλοιπο κόσμο. Εδώ πρέπει να βγούμε προ τα έξω, να έχουμε εξωστρέφεια. Πώ μπορεί να γίνει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Να σα πω λιγάκι. Η τιμή πώ πάει φέτο στην αγορά, Γιατί εσεί είχατε και μια πολύ πρωτότυπη, πολύ πρωτοποριακή καινοτόμα ιδέα να υιοθετήσουν κάποια δέντρα κάποιοι φίλοι σα, κάποιοι γνωστοί σα, κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι εν τέλει. Ναι. όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έτσι ώστε να βοηθήσετε και εσείς την καλλιέργεια να πάει πιο μπροστά αλλά να έχουν και αυτή τη δυνατότητα από την άλλη να γεύονται απευθείας τους καρπούς από το χωράφι κατευθείαν στο σπίτι τους. Στο σπίτι τους. Ναι, για πείτε μου για αυτήν την διαδικασία και αν έχετε ήδη αυτές τις παραγγελίες που πρέπει να τις παραδώσετε. Ε, λοιπόν, θα δείτε ότι έχουμε πακέτα έτοιμα τα οποία είναι για ανθρώπους που έχουν πάρει μέρος σε αυτό το project. Ε, το project ναι, λέγεται ναι, ας μεγαλώσουμε μαζί ένα δέντρο και ο καρπός που βγάζει το δέντρο τους μπαίνει ε, στη συσκευασία που πρέπει να μπει και πηγαίνει στην πόρτα του σπιτιού τους αυτοί έχουν τη διπλή χαρά όπως και εμείς το πρώτο είναι ότι ο αστικός πληθυσμός μαθαίνει πως γίνεται η καλλιέργεια της ροδιάς ή η καλλιέργεια ενός δέντρου δεν ανάγκη να είναι μόνο ροδιά μπορεί να, να υιοθετήσει και ένα λωτό μπορεί ε, μετά από καιρό, εάν μπούμε σε μια ρέγγουλα να υιοθετήσει, ε, να σας πω και άλλα δέντρα, μια μιλιά, μια χλαδιά σε άλλες περιοχές της Ελλάδος που γίνονται. Ε, το ζητούμενο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας τέτοιες σχέσεις, ε, να ξέρουμε ένας για τον άλλον, γιατί εδώ μιλάμε και για διαπροσωπικές σχέσεις, δεν είναι καθαρά εμπορική mm -hmm. η σχέση, ότι πήρε ένα κιλό ρόδια και έφυγε από το κεφάλι μου. Δεν το βλέπουμε έτσι. Ε, το δέντρο του βλέπει στο διαδίκτυο όποτε θέλει το δέντρο του. Γιατί κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν. Τα περισσότερα δέντρα που είναι νοικιασμένα είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έστειλα τι πρώτε παραγγελίε για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα γιατί τρέχουν δύο project ταυτόχρονα: δύο προγράμματα. Το ένα είναι ότι έρχονται και μαζεύουν τον καρπό του από το κτήμα σε τιμή παραγωγού, τιμολογημένο εννοείται. Και από εκεί και πέρα είναι και το δεύτερο project αυτό που αναφέρατε. Αυτοί που έχουν νοικιασμένα δέντρα είναι μακριά. Δεν του βολεύει να έρθουν να τα μάσουν, τα μαζεύουμε εμεί για αυτού, μεγαλώνουμε εμεί το δέντρο για αυτού, αλλά έχουν το δέντρο με το όνομά του μέσα στο κτήμα. Ε, Όπω και από του πρώτου που ενδιαφέρθηκαν ήταν και ο Δήμο Δράμα, με την αδελφοποιημένη πόλη τη Γερμανία του Λάουφ, και από εκεί έχουμε ενοικιασμένα δέντρα. Mm. Τώρα, ε, αυτοί οι άνθρωποι εννοείται ότι από τη Γερμανία δεν μπορούν να έρθουν να μάσουν τα δέντρα του, το έχει αναλάβει ο Δήμο Δράμα, θα μαζευτούν τα ρόδια από εμά, από την οικογένειά μου και από μένα και θα τα παραλάβει ο Δήμο και με τον τρόπο του θα τα διοχετεύσει, θα τα διοχετεύσει στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Mm -hmm. Η τιμή. Προηγουμένω σα ρώτησα για την τιμή. Yeah. Α ξαναγυρίσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Πόσο κοστίζει, όχι η υιοθεσία, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Yeah. Πόσο κοστίζει η τιμή του ροδιού, χοντρική ή yeah. και πόσο κοστίζει και το να νοικιάσει ή να υιοθετήσει, όπω το λέμε πιο κομψά, ένα δέντρο. Ε, λοιπόν αυτή τη στιγμή η τιμή για το χυμό στα ρόδια αυτά τα οποία δεν, ε, δεν μπορεί να πάνε για κάποια άλλη χρήση ή να, να φύγουν νοπά Εννοείται ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ χυμό, είναι γύρω στα 25 με 30 λεπτά Τα ρόδια για χυμοποίηση ε, Αυτό το ρόδι μέσα τώρα το βλέπετε ότι δεν έχει τίποτα αλλά θα φύγει στα 25 λεπτά για χυμό mm -hmm. Αυτά τα ρόδια που, είναι, ε, που φεύγουν για καρπό είναι γύρω στα 50 με 60 λεπτά ε, Και δεν ξέρω τι, ποια άλλη τιμή να πω. Mm -hmm. Αυτά τα, τα συγκεκριμένα ρόδια όμω οι καταναλωτέ στο σούπερ μάρκετ ή σε αγορέ φτάνει να τα αγοράζουν με ένα 20-30. Ένα κάπου εκεί παίζουν οι τιμέ. Ε, ίσως και περισσότερο όταν προέρχονται και από άλλε περιοχέ να είναι και πιο πάνω η τιμή. Έχουμε δει και τιμέ που ξεπερνούν και τα 2 ευρώ. Ε, τα κοστολόγια διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Είναι ανάλογα με το logistics και τι μεταφορικά έχει κάθε περιοχή εννοείται. Ε, είμαστε λίγο άτυχοι σε αυτό το τον, τον τομέα γιατί στη Δράμα δεν έχει ούτε... Ήταν μια περιοχή με εκτατικέ καλλιέργειε. Δεν έχει ψυγεία ώστε να μπορέσουμε mm -hmm. να αποθηκεύσουμε όσο προϊόν θέλουμε και να το διοχετεύσουμε στην αγορά όταν η τιμή του πλέον φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, ε, μια άλλη ατυχία είναι ότι είμαστε μακριά από αστικά κέντρα αλλά τέλος πάντων όλα αυτά καλύπτονται έχω την εντύπωση. Αλλά και ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι ακόμα σωστά με την αγνατία οδό ή με την εθνική οδό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο mm -hmm. και στα κοστολόγια και στο πώς θα διοχετεύσουμε ένα προϊόν. Mm -hmm. Παλαιότερα όταν πρωτοξεκινούσατε αυτές τις καλλιέργειες, γιατί ήμασταν εδώ όταν πρωτοφυτέψατε τα δέντρα... Ε, βλέπαμε την προσπάθεια που κάνετε ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί στηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να προωθήσετε αυτήν την καλλιέργεια και τότε μιλούσατε και για την απουσία του κράτους αν αυτή η απουσία συνεχίζεται γιατί πολλές φορές ακόμη και στις εκθέσεις πηγαίνετε μόνοι σας με δική σας πρωτοβουλία και εννοώ όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπως το είχατε κάνει εσείς αυτό με δικά σας έξοδα για να προωθήσετε τα δύο προϊόντα δύο σας και όχι μόνο μια φορά. Αν άλλαξε κάτι. Ε, λοιπόν, υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν τη uh, Ευρωπαϊκές Ένωσε με βέβαια. Εδώ χρειάζεται και συμμετοχή του Υπουργείου. Χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα εξωστρέφεια και σαν ομάδα παραγωγών, η ομάδα παραγωγών συμμετέχει σε όλα αυτά. Άρα, ε, μπορεί να λέμε μερικέ φορέ ότι το κράτο δεν κάνει τίποτα, αλλά και χωρί το κράτο δεν γίνεται τίποτα. Mm -hmm. Αν δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτο, δεν μπορούμε μόνοι μα. Θέλουμε πάντα το μπορούμε να δουλέψουμε. Αλλά θέλουμε πάντα αρρωγό το κράτο στι προσπάθειε που κάνουμε. Εδώ που βρισκόμαστε στην αυλή του Ρόδινου, πίσω σα βέβαια, σαν φόντο, έχετε το ευλογημένο αμπέλι, αμπέλι. Ναι. Σε λίγο θα πάμε, θα περπατήσουμε Με μέσα στο είναι. κτήμα, θα δούμε πώ γίνεται η συλλογή. Πριν να πάμε όμω να δούμε τι γίνεται μέσα στο κτήμα, μέσα στον Ροδόνα, να το πω διαφορετικά. Να πούμε και λίγα πράγματα για τους λωτούς. Στην αρχή και αυτό παρεξηγημένο φρούτο, δεν το έτρωγαν Τώρα όμω με τι καινούργιε ποικιλίε που φέρατε εδώ, είναι ένα φρούτο ιδιαίτερο αγαπητό και μάλιστα από αυτά τα φρούτα που θεωρούνται και ως υπερτροφή μαζί με το ρόδι και κάποιες άλλες α, να πω έτσι, α, φρούτων που εντάσσονται και αυτές στις υπερτροφές. Για τι ποικιλίε που καλλιεργείται και για το ενδιαφέρον του κόσμου, όπω επίση και για τι τιμέ. Τι έχουμε να πούμε και για του λωτούς. Θα σα πω, όπω ε, πολύ σωστά είπατε, είχαμε μαθημένοι ήμασταν από τι αυλέ μα να έχουμε σχεδόν όλοι στην επαρχή από μια λωτιά, η οποία ήταν. Ε, Έβγαζε ένα στιφό καρπό και όταν δεν τον διαχειριζόμασταν σωστά στην ορίμαση, απλά δεν μπορούσαμε να το φάμε. Και εκείνο ο καρπό τρώγεται. Εννοείται ότι ναι. πρέπει να οριμάσει σωστά ε, και μετά ο συνήθω το τρώγαινε με το κουτάλι, γιατί έλειωνε ο καρπό. Mm -hmm. πω Με τον Λωτό συνέβαινε ακριβώς αυτό που συμβαίνει και με ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ή κάποιοι τον λάτρευαν πολύ, ή κάποιοι τον μισούσαν και δεν ήθελαν να τον δουν τώρα αρχίζει και μια άλλη διάσταση, ας πούμε, να γίνεται ευρύτερα γνωστός και όλοι να θέλουν να δοκιμάσουν, σωστά. Ναι. Ε, παίζει ρόλο βέβαια και η διαφήμιση. Παίζει ρόλο για να εξηγεί τον κόσμο ε, τι είναι ο λωτός, από πού προέρχεται, πώς πρέπει να φαγωθεί. Υπάρχουν πολλά είδη λωτών, αυτά που καλλιεργούμε εδώ είναι τρία είδη. Ε, θέλουν, άλλα θέλουν την ορίμασή τους, άλλα τρώγονται σκληρά όπως τρώγεται και το μήλο. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα δύο τελευταία χρόνια και ειδικά από αυτού που, γιατί ο Λωτό ήρθε από, την, ε, β, από τη Ρωσία, από βόρεια μα έχει έρθει mm. και περισσότερο την τρώνε οι παλινοστούδε πόντοι που έχουν έρθει εδώ και από αυτού μάθαμε κι εμεί και την ονομασία Καραλιόκ. Mm -hmm. ε, από εκεί έβγαλα την απόφαση. Εκεί. Νομίζω το λέγαμε εμεί σοκολάτα. σοκολάτα εδώ. το λέγαμε, είναι Καραλιόκ ο Λοτός. Είναι αυτό. Θα τον πάρω στο χέρι μου για να mm -hmm. το δείξω. Ε, είναι αυτό όταν οριμάζει. Γίνεται Όσο καφέ. Όταν οριμάζει, γίνεται καφετιάζει μέσα για κάποιους μπορεί να φαίνεται παράξενο το χρώμα έχει τέσσερα μεγάλα κουκούτσια αλλά όσο ρημάζει φέρνει τη γεύση σοκολάτας και γλυκίζει να τονίσω εδώ ότι κάνει και για διαβητικούς κάτι που δεν το ξέρανε, είναι τσεκαρισμένο mm -hmm. ε, μια δεύτερη ποικιλία είναι ο τζίρο, είναι αυτό που κρατάω μοιάζει σαν πλακέ ντομάτα όπως είπαμε προηγουμένως δεν χρειάζεται να μαλακώσει για να φαγωθεί κόβεται τώρα όπως είναι Μπορεί να φτιάγνω, αντί να φτιάξει μιλόπιτα με μήλο, μπορεί να κάνει λοτόπιτα με αυτό. ή και άλλε. μπορεί να κάνει και λικέρ, μπορεί να κάνει και μαρμελάδα, πολλά, πολλά πράγματα. Και πολλά πράγματα. μαρμελάδα, βέβαια, ε, από ό,τι μου είπε η γυναίκα μου, την καλύτερη την κάνει ο σοκολάτα όταν οριμά. Ε, Μία άλλη ποικιλία είναι ο Χάναφούγιο. Κάτι ξέρει τα βρούλα. Κάτι ξέρει τα βρούλα. Ε, Μία άλλη ποικιλία είναι ο Χάναφούγιο, ο οποίο ε, για να φαγωθεί πρέπει να οριμάσει καλά. Μετά όμω σε ανταμείβει με τη γεύση του, γιατί εγώ το θεωρώ από τα πολύ νόστιμα φρούτα. Εγώ. Βέβαια. Αυτό είναι υποκειμενικό, ότι οι γεύσει δέχεται ο καθένα, αλλά σε σχέση με αυτά που έτρωγα τότε και θύμωνα και δεν μ' άρεζαν, τώρα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι τρει καρποί, ο καθένα έχει τη χάρη του. Είδατε τι κάνει μια καλλιέργεια. Όχι μόνο ανοίγει ορίζοντε, αλλά διευρύνει Λέβαια. και τι γευστικέ μα προτιμήσει. Έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί άμα δεν δοκιμάζει, δεν μπορεί να πει ότι. Σωστό δεν... αυτό που λέτε. Δεν μ' αρέσει, όχι, το δοκιμάζω. Δεν μ' αρέσει, δεν το ξανατρώ. Και εδώ υπάρχει. Έχουμε ένα πρόγραμμα, έρχονται και μαζεύουν από το κτήμα σε τιμέ πάλι παραγωγού και οι περισσότεροι που έρχονται, σας λέω, είναι για την σοκολάτα αυτή τη στιγμή. Γιατί στο Τζίρο είναι η πρώτη χρονιά που βγάζω παραγωγή. Είναι τρία χρονών τα δέντρα. Δεν το ξέρουν ακόμα. Θα το μάθουν και αυτό όμω. Γιατί έχουμε και όρεξη να το μάθουμε στον κόσμο. Και από ό,τι βλέπω, και ο κόσμο έχει όρεξη να μάθει καινούργια πράγματα και να δοκιμάσει καινούργιε γεύσει. Όπω είπε προηγουμένω. Να πούμε ότι βεβαίω τα μεγέθη είναι ανάλογα και με την παραγωγή εδώ, ναι. έτσι. Ε, μπορούν να είναι και πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο χορταστικά, είναι έτσι. Είναι, δεν έχει σημασία όμω. Ε, τώρα Ενώ αυτό το έχει, ναι σχέση με το, ναι, έχει σχέση, με την ορίμανση. Ναι. Ε, τώρα, αν πάρουμε το πρώτο χέρι και οι υπόλοιποι που είναι μικροί, μέσα σε μια εβδομάδα με 10 μέρε mm. θα δώσουν και αυτοί όγκο. Αυτό που κάνετε εδώ το υιοθετούν σε άλλα κράτη. Όπω χαρακτηριστικά, να σα πω ανάμεσα στα άλλα στη Γερμανία, που επιτρέπεται στου επισκέπτε, αφού πληρώσουν ένα αντίτιμο για το αντίτιμο αυτό, να μπουν μέσα στην παραγωγή, μέσα στο χωράφι να μαζέψουν, να γευτούν, σύμφωνα και με ένα καλάθι που τους δίνουν εκεί, τα φρούτα που δικαιούνται να πάρουν. Εσείς το έχετε υιοθετήσει αυτό και σε έναν βαθμό? Ε, εγώ από εκεί το είδα, από την Ιταλία το είδα, το, το κάνανε όχι σε δέντρα, σε δέντρα νομίζω το έκανα πρώτος εγώ, ε, το κάνανε σε στάβλες με ζώα. Όχι, όχι σε καλλιέργεια, σε στάβλες με ζώα. Μεγαλώναν μαζί ένα αρνί, ένα κατσίκι, κάτι με τον παραγωγό. και δικαιούταν με το αντίτιμο το ανάλογο το, ανά, το ανάλογο κρέας ή το ανάλογο γάλα από το ζωντανό mm -hmm. ε, όταν μιμήσε κάτι και είναι προς το καλό νομίζω ότι δεν είναι κακό okay. εκεί το είδα και το μετάτρεψα σ, για να ταιριάξει στα δικά μου ε, δεδομένα το έκανα με δέντρα Κάποιοι άλλο μπορεί να το κάνει με ντομάτες κάποιος mm -hmm. άλλο μπορεί να το κάνει με οτιδήποτε mm -hmm. Α, Στη Γερμανία χαρακτηριστικά υπάρχουν μηχανήματα έξω από τα κτήματα όπου ανάμεσα στα άλλα μπορείς να προμηθευτείς και φρέσκα αυγά ημέρας βάζοντας ένα αντίτιμο και βγαίνουν σαν πακετάκι έτοιμα τα αυγά τα οποία μπορείς να πάρεις χωρίς να ενοχλήσεις κανέναν και να πας στο σπίτι σου και να γευτείς αυγό ημέρα. Όπως ένα πολύ ωραίο project, αφού είπατε για τη Γερμανία, εγώ θα σας πω για τη Λάρισα, όπου ξεκίνησαν με το Θες Γάλα, ο συνεταιρισμός Θες Γη. Και... Παίρνει το μπουκάλι σου το γάλα και παίρνει το γάλα σου με το ανάλογο αντίτιμο από το μηχάνημα που είναι τοποθετημένο σε διάφορε περιοχέ. Πάρα πολύ ωραία. πολύ ωραία. Είναι ωραία πράγματα, είναι καινοτόμα. Εάν όλα αυτά βοηθούν στο να αναπτυχθούμε, α τα κάνουμε επιτέλου. Να μην περιμένουμε όλα από άλλου. Και εμεί είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που κάνουμε. Και εμεί κάνουμε σωστά και εμεί κάνουμε λάθη. Δεν μπορεί άνθρωπο που δουλεύει να μην δεν κάνει λάθη. Πάμε τώρα να μα ξαναγύσετε στο κτήμα να πούμε δύο-τρει κουβέντε και εκεί. Ενώ να μπούμε στα ενδότερα του κτήματο και να δούμε πώ γίνεται η συγκομιδή. Βεβαίω. Εύκολη είναι η δουλειά αυτή γιατί σα βλέπουμε ότι έχετε κατάλληλη ένδυση. Καπέλο, γυαλιά, γάντια. Λόγω των αγαθών δεν μπορώ να μάσω έτσι με κοντομάνικο γιατί θα τσιμπιθώ παντού. Εντάξει, mm -hmm. λογικό είναι. Mm -hmm. Είναι εύκολο το μάζαμα πιο εύκολο από το κλάδο. Καμία σχέση. Το κλάδαμα είναι πολύ πιο εύκολο από το κλάδο. Το... το μάζεμα πολύ πιο εύκολο από το, το κλάδο. Mm. Πόση ώρα κάνετε για να μ... μαζέψετε τα ρόδια, α πούμε, Όλοι μα είστε από το πρωί μέχρι το απόγευμα εδώ, 8 ώρα από τι 8 η ώρα μέχρι τι 4 είναι εντάξει, και ανάλογα και το δέντρο, ανάλογα την παραγωγή και ανάλογα... Φέτος δεν πήγε και καλά η χρονιά. Εντάξει, φέτος μας πήγε λίγο πίσω, λόγω του χειμώνα μας τύπησε λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε, για να πατήσουμε ξανά στο μας. την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας φιλοξενήσατε εδώ στο κτήμα, στο Ρόδινο, που είδαμε από κοντά τις επίπονες εργασίες και που βλέπουμε και όλη την οικογένεια να συμμετέχει, μικρή, μεγάλη, εδώ επί το έργο. Ε, αυτές οι επιχειρήσεις όσο επί το πλήστον, το ξέρουμε πολύ καλά, αφού θέλουμε να λεγόμαστε επιχειρηματίες, είναι οικογενειακέ. Αν δεν ε, δουλέψει η οικογένεια, δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Τα μεροκάματα μένουν μέσα στο σπίτι, Οπότε και αυτοί οι εργάτε που έρχονται είναι με εργόσιμο. Οπότε, σαν επαγγελματίε, πρέπει να φορόμαστε επαγγελματικά και να ξέρουμε τι μα γίνεται και στο οικονομικό κομμάτι, όπω και στο κομμάτι μέσα στο, μέσα στο κτήμα. Mm -hmm. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Αυτοί που στο σημείο που είμαστε με το κράτημα βιβλίων, το υποχρεωτικό κράτημα βιβλίων, ο καλύτερο φίλο μα μπορεί να είναι ο λογιστή μα και πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτόν. Και να ακολουθούμε οδηγίε τι οποίε λέει για να μπορούμε και εμεί να είμαστε όπω και οι υπόλοιποι άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίε. Αλλά με τα δεδομένα αυτά, γιατί θέλω να το πω, δεν ασκάσω κιόλα. Πρέπει να τα λέμε αυτά, ε, με τα δεδομένα αυτά, με τη φορολογία που έχουμε και με την ασφάλεια που έχουμε, οι επιχειρήσει αυτέ που βλέπετε και τον κόσμο που δραστηριοποιείται γύρω από αυτέ, πολύ απλά θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι ζήτημα χρόνου χρόνο πια που ε, υπολειτουργούν όλε αυτέ οι. Ε, επιχειρήσεις, να το πω επιχειρήσεις Οι εκμεταλλεύσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αγρατικές εκμεταλλεύσεις ε, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουμε με όλο αυτό το φορολογικό και ασφαλιστικό. Mm -hmm. Έτσι θέλω να κλείσω όσο πικρό και ακούγεται, αν δεν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε μέρα στη εκεί. Νομίζω ότι... Τον επίλογο τον έγραψε ο ίδιος ο Χρήστος Ογκόντιας αυτής της εκπομπής. Δεν γίνεται λοιπόν διαφορετικά. Πρέπει η πολιτεία να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερη συμπαράσταση και κυρίως να αλλάξει την φορολογική της πολιτική. Ιδέα λοιπόν είναι μετρημένα τα χρόνια και για τον πρωτογενή τομέα όπως χαρακτηριστικά δηλώνει. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.